Παρακαλώ. Αυτό λένε. 10 η ώρα έχει κληθεί. 10 η ώρα έχει κληθεί ο κύριος Ντατσόπουλος. Έχει θέσει την παρέτησή του στην διάθεση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα. Είπε μάλιστα ότι δεν θα παρετηθώ από βουλευτής, αλλά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κάτι τέτοιο σε εξέλιξη? Γιατί εγώ δημοσιογράφος είμαι και πρέπει να κάνω ερώτηση για να βγάλω για καμιά είδηση. Όταν ανακύπτουν προβλήματα, συζητιώνται στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Υπάρχει ενδεχόμενο, δηλαδή, κάτι τέτοιο? Αν αφορούν βουλευτές, συζητιούνται. Υπάρχει ενδεχόμενο. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι ξέρετε, είναι ένα άλλο κόμμα. Την διαφορετικό. Ερώτηση, μου. Θα σας απαντήσω ευθέως, Γιώργο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα διαφορετικό από τα άλλα. Δεν είναι ένα κόμμα που ο πρόεδρός του, όπως ο κύριος Σαμαράς και ο Βενιζέλος, αν διαφωνήσει κάποιος ή βάλει κάποια διαφορετική πλευρά, τον διαγράφει. Επειδή δεν φοβόσαστε. Συζητάει τα προβλήματα. Εσείς, και προσπαθεί να αποκλιμακώσει την ένταση. Εσείς, αν σας ζητηθεί η άποψή σας, τι θα πείτε? Κοιτάξτε, δεν θα μου ζητηθεί η άποψή μου, με την έννοια ότι το κουβεντιάζει τώρα το Προεδρείο Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εμένα θα μου ζητηθεί η άποψη την επόμενη Τετάρτη που έχουμε ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δεν θεωρώ, να κάνετε γνωστό. Όχι, θεωρώ. Θεωρώ ότι μέχρι τότε θα έχει αποκλιμακωθεί το όποιο πρόβλημα. Ότι θα δοθούν σήμερα εξηγήσεις. Δεν θέλετε να φύγει, δηλαδή? Θα δοθούν σήμερα εξηγήσεις. Δεν θέλετε να φύγει από Δεν λέγω αν θέλω ή δεν θέλω, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ σας λέω, εμείς δεν έχουμε να κόβουμε με μαχαίρι κεφάλια να ακουστεί μια διαφορετική άποψη. Ασκείτε κριτική. Δρυμείτε την κριτική αναφορά. Μάλιστα, κάτι που ακούστηκε και συντρόφους μας και αγωνιστές κλπ. Και προσπαθεί να βρεθεί μια πολιτική λύση. Συνήθως έτσι εμείς λειτουργούμε.